Δηλαδή, αν μας πεις και ένα καλό λόγο μέσα στο βιογραφικό σου και όλα αυτά και ότι γουστάζεις να δουλέψεις στο Men of Style, σίγουρα θα δώσουμε πολύ σημασία στο βιογραφικό σου. Νέο επεισόδιο για τη δουλειά σου, 4. Άλλη μια Κυριακή που θα μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, θα μιλήσουμε για τα εργασιακά και τα επαγγελματικά του άντρα και όχι μόνο όλων των ανθρώπων που μας βλέπουν. Σήμερα έχω μαζί μου και καλεσμένο, πρώτος καλεσμένος, καλώς ήρθες. Γιώργος Βουδούρης, εκδόσεις Εσόπτρον. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Βίρα. 30 χρόνια στις εκδόσεις, απίστευτα best seller, συνέχεια στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Πώς γίνεται όμως 30 χρόνια εκδόσεις και είσαι 25 χρόνια και φαίνεσαι κιόλας νεότερος τουλάχιστον από μένα, λίγο. Εντάξει, είμαι δεύτερη γενιά εννοείται. Έτσι. Εγώ ανέλαβα το 2016. Συνεχίζω την επιχείρηση. Από πότε είναι η επιχείρηση όμως? Η επιχείρηση ήταν το 1990, την ξεκίνησε ο πατέρας μου και συνέχεια το 16 εγώ. Θες να μας πεις μερικά έτσι best seller που έχετε βγάλει, γιατί σίγουρα τα ξέρει ο κόσμος, να καταλάβουν, να συνδέσουν εσένα με αυτά τα βιβλία που έχουν ήδη διαβάσει και απολαύσει. Εννοείται, εννοείται. Από το 16 που ανέλαβα εγώ, υπό τη δική μου διοίκηση, έχουμε βγάλει το The Subtle Art of Not Giving a Fuck του Mark Manson. Το πορτοκαλί. Είναι πολύ γνωστό. Νούμερο 1 international best seller. Έχει 6 εκατομμύρια νομίζω. Παγκοσμίως, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα έχει επίσης εκπληκτικά νούμερα. Μετά βγάλαμε το Unfuck Yourself του Gary John Bishop. Όλα έχουν ευρυσίες μέσα τα βιβλία μας. Βάζε μπίπε, εσύ, να μην το καταλάβει κανένα το βιβλίο. Τρίτο και τυχερό εννοείται Άνδρας Αξίας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μετά παιδιά εδώ πέρα. Μετά συνεχίσαμε με το δεύτερο του Mark Manson, το Everything is Fucked. Έχουμε βγάλει ένα επιχειρηματικότητα, εξαιρετική επιρροή, ένα διατροφή στο σχέδιο μαρατρό. Και τώρα πάμε στο δεύτερο βιβλίο του Bishop που κυκλοφορεί τώρα, το Stop Doing That Shit. Πάλι με βρισκιά. Θα εμφανίζονται αυτά όσο τα δάπες και γρήγορα, θα εμφανίζονται αυτά μπαμ εδώ πέρα, όλα τα εξώφυλλα. Οπότε σίγουρα κάτι έχετε διαβάσει από εκδόσεις Εσόπτρον τόσα χρόνια, έτσι. Γιατί όμως αυτοβελτίωση και όχι ας πούμε μυθιστόρημα ή κάτι άλλο? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι εκδόσεις μας πάντα βγάζανε βιβλία που ήταν σε αυτό το στυλ. Δεν ήταν ότι είχαμε προσδιοριστεί τόσο πολύ στην αυτοβελτίωση, απλά ότι αυτό οργανικά έκανε η εταιρεία. Όταν εγώ το παρατήρησα το 16 που ανέλαβα, είπα ότι αυτό θα το πάρουμε σαν ταυτότητα, αυτό κάναμε, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε, απλά τώρα το λέμε ότι είμαστε αυτό. Εντάξει, και επιχειρηματικά να πούμε, είδες το κύμα και λες θα το πω έτσι. Όχι, όχι, το κύμα, το κύμα το ξεκίνησα εγώ. Ωραία, ωραία. Δικός μας και εσύ. Αλλά μυθιστορήματα, να πω την αλήθεια, είναι ότι δεν τα διάβαζα πάρα πολύ εγώ. Μικρός διάβασα πολλά, μη είχε βάλει ο πατέρας μου, αλλά από τη στιγμή που δεν θα ασχοληθώ εγώ τόσο πολύ, τα αφήνω στους ειδικούς που είναι οι άλλοι εκδοτικοί και που τους αγαπάμε πολύ. Τους αγαπάτε, ε. Ωραία. Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις όμως σιγά σιγά. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Θανάση. Γεια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω, Σπύρο, εσείς πώς διαχειρίζεστε τα speculative applications, δηλαδή τις αιτήσεις για εργασία, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε διαφημισμένες θέσεις. Σας αρέσει στο Men of Style να παίρνετε αιτήσεις για θέσεις που δεν έχετε διαφημίσει? Πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Επίσης, Σπύρο, με βάση την εργασιακή σου εμπειρία, πιστεύεις ότι τα speculative applications είναι ένα καλό σύστημα για να βρει κάποιος μια θέση εργασίας που ταιριάζει? Ποια είναι η γνώμη σου? Λοιπόν, Θανάση. Όντως, πολλοί άνθρωποι μας έχουν στείλει βιογραφικό για θέσεις οι οποίες δεν έχουν βγει σε αγγελίες ή δεν έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ. Και πολλές εταιρείες δεν βγάζουν αγγελίες για όλες τις θέσεις που ανοίγουν, γιατί νούμερο ένα, τις καλύπτουν εσωτερικά. Κάποιος άλλος, δηλαδή, άνθρωπος μέσα στην εταιρεία αναλαμβάνει αυτή τη νέα θέση, ή δεν θέλουν για πολλούς λόγους, λόγους στρατηγικής, να δείξουν ότι έχουν αυτό το κενό. Οπότε βρίσκουν άλλους τρόπους για να τους καλύψουν, είτε με γνωστούς ή οτιδήποτε. Ή με αυτόν τον τρόπο που λες εσύ, δηλαδή να στείλεις ένα βιογραφικό σε μια θέση η οποία δεν έχει διαφημιστεί, γιατί πιστεύεις ότι θα προσδώσεις αξία σε αυτήν την εταιρεία ή γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς αυτήν την εταιρεία και θα ταιριάξεις εκεί πέρα. Και εμείς που είμαστε λίγο suckers σε αυτή τη φάση, δηλαδή αν μας πεις και ένα καλό λόγο μέσα στο βιογραφικό σου και όλα αυτά και ότι γουστάζεις να δουλέψεις στο Men of Style, σίγουρα θα δώσουμε πολύ σημασία στο βιογραφικό σου. Έκανε το νέο σεμινάριο του Σπύρου στο Digital Academy από 90 ευρώ στα 9,90 μόνο για το μήνα Φεβρουάριο. Μην το χάσεις. Και πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν εδώ έχουν έρθει με αυτή την λογική. Όπως είναι η Ελένη, ας πούμε. Δείξτε εδώ την Ελένη, να θυμηθούν οι άνθρωποι. Και άλλοι όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο μπροστά στις κάμερες. Εσύ, Γιώργο, πώς το βλέπεις αυτό σαν επιχειρηματίας? Εγώ το θεωρώ εξαιρετική κίνηση για να κάνει κάποιος ο οποίος ψάχνει δουλειά. Έτσι. Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Και σύν ότι για μένα έχει αποτελέσει αυτός ο τρόπος κατάθεσης βιογραφικού το να μπορέσω να δω ένα κενό το οποίο δεν ήξερα ότι υπήρχε. Δηλαδή, τα βιογραφικά μου ήταν εξαιρετικό αυτό. Σύν ότι θεωρώ ότι είναι για τα μάτια του επιχειρηματία πάρα πολύ καλό ότι βλέπει έναν άνθρωπο που παίρνει πρωτοβουλία και κυνηγάει την τύχη του και δεν περιμένει απλά μια ευκαιρία να παρουσιαστεί ό,τι μπορέσει να κάνει.
Τέλεια. Άρα λες δηλαδή ότι μπορεί να σου στείλει ένα σε ένα βιογραφικό και να πεις όχι, το χρειάζομαι αυτό, ότι δεν το ξέρεις. Ναι, εννοείται. Ή δεν το έχεις καταλάβει, ας πούμε. Και δεύτερον, το εκτιμώ πάρα πολύ βλέποντας την προσπάθεια του ανθρώπου ότι ναι, το κυνηγάω, δεν το αφήνω και σαν, φαντάζομαι σαν υπάλληλος θα είναι της ίδιας λογικής. Ναι, ότι κυνηγάει, παίρνει πρωτοβουλίες και κυνηγάει. Παίρνει πρωτοβουλίες και κυνηγάει. Πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό. Έβαλα ένα story στο Instagram ότι έρχεσαι για τα βιβλία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Λέει ο Κώστας Ευθυμούδης. Με βάση αυτό που γίνεται στα social media τώρα, πώς κρατάς την επιχείρηση σου στη ζωντανή που έχει να κάνει με το βιβλίο, που δεν είναι ηλεκτρονικό τόσο πολύ μέσω. Σωστά. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, η απάντηση είναι ότι το παγκόσμιο κοινό έδειξε ότι ναι, μεν τους αρέσει το e-book, υπάρχει και αυτό, αλλά το κλασικό βιβλίο, το τυπωμένο, το χαρτί, το θέλουν ακόμα. Έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερη αξία το ίδιο το βιβλίο σαν αντικείμενο, παρά, εκτός από το περιεχόμενό του δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο μπορούμε και συνεχίζουμε κι εμείς. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι επειδή έχουμε και δύο μηνύα περιοδικά, υπάρχει διαφορά στον τύπο. Όντως, ο κόσμος έχει πάει περισσότερο στο ίντερνετ παρά στα κλασικά έντυπα. Ωραία. Να πούμε εδώ τώρα ότι και το e-book θεωρείται βιβλίο εκδοτικού οίκου, έτσι. Κανονικότατο. Α, ωραία, εντάξει. Άρα, διαστροποιήστε καθόλου εσείς εκεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βγάλει, δεν έχουμε κάνει κάποια ηλεκτρονική. Είστε λίγο πιο traditional, πιο old school. Ναι, και επίσης και αυτό μας αρέσει να έχουμε όσο πιο ωραία γίνεται σαν αντικείμενα τα βιβλία μας. Γιατί εγώ είμαι πολύ αυτή τη σχολή. Το καινούριο βιβλίο, έτσι όπως μυρίζει, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κωνσταντίνα Σομαλακίδη, λέει Κωνσταντίνα, αν υπήρξε στιγμή που αναγκάστηκε να βάλει χέρι σε συγγραφέα γιατί αυτά που έγραφε ήταν τζιζ. Ωραία. Λοιπόν. Μέχρι στιγμής ο μοναδικός Έλληνας συγγραφέας που είχαμε υπό τη δική μου διοίκηση στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης είναι. Είστε εσείς, παιδιά. Εννοείται και ήταν όλα τέλεια. Από την αρχή, εξαιρετικά, έγινε η επιμέλεια, βγήκε το βιβλίο. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι στα περιοδικά με αρθρογράφος που είναι πάνω κάτω αντίστοιχο, έχει χρειαστεί αρκετές φορές να βάλουμε χέρι. Γιατί? Πολλές φορές είναι περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλεί παραπάνω, μπορεί να είναι όλες οι συνέπειες νομικές που βαρύνουν εμάς, οπότε πρέπει να είμαστε καλυμμένοι. Την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Οπότε. Ναι, πρέπει να προσέξεις. Θέλει προσέξεις. Πάντως, εμείς, σαν συγγραφείς, δεν νιώσαμε ποτέ ότι υπάρχει λογοκρισία. Έτσι κι αλλιώς, okay, οι επικοινωνιακοί άνθρωποι είμαστε, προσέχουμε τι λέμε και αυτά που λέμε τα λέμε με έναν τρόπο, ακόμα κι αν είναι ιδιαίτερο το θέμα, να ακούγεται ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Λοιπόν, θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θέλουν να γράψουν ένα βιβλίο. Εντάξει. Αλλά σου λένε, okay, να το γράψω, αλλά θα το διαβάσει κανένας. Πώς γίνεται ένα βιβλίο, ειδικά αυτοβελτίωση best-seller. Ωραία ερώτηση, Σπύρο. Άμα κάποιος άνθρωπος έχει ένα βίωμα, μια νοοτροπία που τον έχει βοηθήσει να εξελιχθεί, έναν τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, αν το έχει δει στη ζωή του ότι αυτό έχει δουλέψει, τότε είναι εξαιρετικό και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή ακόμα και όλους. Οπότε ναι, αυτό θα είναι εξαιρετικό να κάτσεις να το γράψεις, να το διατυπώσεις, και ακόμα και αν δεν είναι στο πλήρες ολοκληρωμένο σε ένα βιβλίο, φέρνοντάς το στον εκδοτικό οίκο. Μαζί, παρέα, χέρι-χέρι, ολοκληρώνεται. Μπορεί κάποιος να σου στείλει κάτι δηλαδή και να το βοηθήσει να το κάνει. Εννοείται. Βιβλίο, εννοείται. Εννοείται. Ωραία, άρα οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν τώρα τέτοιες βλέψεις, εδώ είναι εκδόσεις έστω των έσω.gr. Μπορείτε να στείλετε και κάποιο έτσι πρότυπο. Φυσικά, έτσι το λένε, πρότυπο φυσικά. Το λένε. Ωραία. Πρότυπο, πρωτότυπο. Ωραία. Και ακόμα και αν δεν είστε οι τέλειοι συγγραφείς, το θέμα είναι να έχετε να δώσετε αξία στον κόσμο και οι άνθρωποι εδώ βοηθούν σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα να κλείσουμε σιγά-σιγά. Πώς θα κλείσουμε με μία ερώτηση που κάνουμε στον κοινό. Τέλεια. Και η ερώτηση. Θα έχει και δωράκι μέσα. Γιατί είπαμε εδώ με τον Γιώργο να σας κάνουμε ένα δώρο, ένα βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Θα δώσουμε το Stop Doing That Shit του Gary John Bishop, που είναι το καινούριο μας που κυκλοφόρησε. Καινούριο και θα γίνει και bestseller γι' αυτό. Οπότε η ερώτηση είναι: ποιο βιβλίο διαβάσατε στα αγγλικά, θέλετε οπωσδήποτε να βγει στα ελληνικά και για ποιο λόγο? Η καλύτερη απάντηση κερδίζει ένα βιβλίο. Θα το στείλουμε σε όλη την Ελλάδα όπου είστε και μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, που είστε εδώ. Ευχαριστώ, τιμή μου. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσετε. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε like, γιατί έτσι δείχνουμε στον καγκό αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Να κάνετε ένα share στους ανθρώπους που πιστεύετε ότι θα βρουν ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Και subscribe αν είστε νέος εδώ για να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο. Γεια χαρά.